Καλησπέρα, 25η Μαρτίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο δεν θα μπορούσε παρά να είναι μέσα στο πνεύμα της καραντίνας. Μια φίλη μου έχει στείλει πρόσφατα email, στο οποίο γράφει στον, στο θέμα «Θύμωσα και εγώ». Με τέσσερα θαυμαστικά παρακαλώ. Εγώ όμως έχω χρησιμοποιήσει για τίτλο του vlog, αυτό που βλήδατε και στο εξώφυλλο, «Η φίλη μου με χρησιμοποιεί μόνο για να ξεσκάζει». Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα vlog αυτή την περίοδο, η καραντίνα, η πανδημία, το μένουμε σπίτι, η απαγόρευση της κυκλοφορίας δοκιμάζει τις σχέσεις μας και μας αποδεικνύει ποιε σχέσεις είναι της προκοπής και ποιε είναι, θα έλεγα, ανεπρόκοπες. Θεκλίτσα μου γλυκιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εύχομαι γρήγορα να περάσει αυτός ο εγκλισμός και να βγούμε όλοι γης και καλύτεροι άνθρωποι. Και εγώ το ίδιο το εύχομαι ολόκαρδα. Καλά έκανες και, θύ... ε, και θύμωσες την προηγούμενη Τετάρτη. Δεν το έκανες τυχαία. Ε, σίγουρα δεν το έκανα τυχαία. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και το έκανα. Παρακολουθώ τώρα το βλοκ για το θυμό. Και εγώ σήμερα είμαι τρίτη μέρα με βασανιστικό θυμό, με μια δίθεν φίλη μου που με θυμάται μόνο όταν θέλει να ξεσκάσει και να βγάλει τα νεύρα της. Ωραία φίλη! Με πήρε μετά από πολύ καιρό, εν μέρα εγκλισμού στο σπίτι, όχι για να ρωτήσει τι κάνω, όχι για να ρωτήσει πως την παλεύω και να πούμε και οι δυο πως είμαστε απλώς, αλλά για να μου πει για εκατοστή φορά τι της έκανε ο πρώην άνδρας της. Κλαμμένη, χειριστική και κλαμμένη. Ούριαζε επί 10 λεπτά στο τηλέφωνο για το τι τραβάει αυτή ο σιωμάρτυρας κλαμμένη, κλαμμένη θύμωσα τόσο πολύ θέκλα μου, τόσο πολύ για πόσο μακάκα με έχει λέω για 10 κιλά μακάκα καταλαβαίνετε ποια λέξη λέω γιατί να βάλω το κάπα λάμδα το κάπα, καταλαβαίνετε της μίλησα ψυχρά, της είπα να του βάλει όρια και ότι δεν υπάρχει λόγο να ασχολείται με κάτι που έληξε πριν 10 χρόνια. Πρέπει εδώ ασχολούνται με κάτι που έληξε πριν 30 χρόνια αυτοί που δεν έχουν ζωή και θα ασχοληθεί αυτή με κάτι που έληξε πριν 10 χρόνια. Κομίζει γλάφκα ει Αθήνα, σα είπα το περιστατικό. Ε, διακόπτω και τη το ροή του βλόγου, αλλά μου και κάτι να γελάσουμε. Ήμουν νεοφερμένη στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία ήρθα το 2003, ήμουν 28 ετών. Και πήγα σε ένα συνοικιακό κομμωτήριο αυτό που ήταν εκεί στη γειτονιά μου. Δεν ήξερα πού να πάω, είδα ένα κομμωτήριο, ήταν ένα παλιακό κομμωτήριο, ήταν μια μεγάλη κυρία κομμότρια. Μπήκα μέσα, χαιρέτησα και κάθισα και, να... και είπα θέλω ένα χτένισμα. Και ε, είχε μια κυρία την οποία θυμάστε τότε που είχαν τα ρολά και κάθονταν κάτω από μια συσκευή που ζεσταινόταν το κεφάλι τους για να βγουν τα μαλλιά τους όπως έβγαινα. Και μου λέει η κυρία η οποία θα ήταν 60, 65 ετών, μου λέει «Τι δουλειά κάνεις» Της λέω «Είμαι ψυχολόγος» «Ψυχολόγος» μου λέει Της λέω «Ναι, ξέρεις την ψυχολόγο την τάδε» Και μου είπε το όνομα μία γνωστής ψυχολόγου τότε στη Λευκοσία Γνωστή ω καλή ψυχολόγου δηλαδή. Αυτή μου λέει μου έχει κλέψει τον άνδρα! Μου έχει πιάσει τον άνδρα μου! Και ε, ενώ ήμασταν μια χαρά με τον άντρα μου και αγαπημένη, μπήκε αυτή στη μέση και μου κλέψε τον άνδρα και είναι μπίπ, και είναι έτσι, και είναι αλλιώ. Και έρχεζε να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει. Τη λέω συγγνώμη, πότε έγινε αυτό. Ε μου λέει, ήμουνα 30 χρονών. Τη λέω τώρα πόσο είσαι. Ε μου λέει 60, νομίζω ήταν 65, αλλά έκρυβε και πέντε χρόνια. Τη λέω συγγνώμη, μετά από 30 χρόνια. Μόνο που ακού το όνομα ψυχολόγο, ηλεκτρίζεσαι. Και δεν ηλεκτρίζεσαι από το μηχάνημα που έχει πάνω στο κεφάλι σου. Ηλεκτρίζεσαι από την τοξικότητα σου. Και αρχίζει να κατηγορεί μια γυναίκα που δεν είναι μπροστά να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Μη μου λε εσύ τώρα για τη φίλη σου που χώρισε πριν 10 χρόνια. Η άλλη πριν 35 χρόνια και μόλι άκουγε ότι κάποια ήταν ψυχολόγο, δεν πρέπει να τη κατακρίνει την τάδε ψυχολόγο η οποία και καλά τη είχε πιάσει τον άνθρωπο. Μπορεί και εμεί συνέβη και έτσι. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν, λέει η φίλη, επιστρέφω στο vlog τώρα. Τώρα επιστρέφω στο vlog. Τη μίλησα ψυχρά, τη είπα να του βάλει όρια και ότι δεν υπάρχει λόγο να ασχολείται με κάτι που έληξε πριν 10 χρόνια. Μου το έκλεισε αμέσω. Ναι, που δεν θα σου το κλεινε. Όταν βάζουμε όρια στου τοξικού, το κλείνουν. Άμα δεν έχει να φάνε σημασία και προσοχή, και άμα δεν έχουν χώρο να εκφράσουν το δράμα του, το κλείνουν. Δεν, δεν του είμαστε σημαντικοί. Σημαντικοί είμαστε σαν βοχεία των απορριμμάτων τους. Σαν α, α, κουβάς να κάνουν με το μέσα αυτά που δεν θέλουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους. Δεν τους είμαστε σημαντικοί ως άνθρωποι. Μου το έκλεισε αμέσως το μήνυμα στάλθηκε επιτέλους και από εμένα ότι δεν είμαι στην άλλη γραμμή για να λύνω τα ψυχολογικά της προβλήματα ή να γίνομαι αποδέχτης θυμού που δημιούργησε άλλος. Και πολύ καλά έκανες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φτάνει πια θέκλα μου δεν θα επιβιώσει ούτε μια σχέση που δεν πληρεί αμοιβιότητα. Τέλειο αυτό. Είναι τέλειο μότο να το βάλουμε αυτό στη ζωή μα. Δεν θα επιβιώσει καμία από τι σχέσει μα που δεν πληρεί αμοιβιότητα. Το ξαναλέω, το έχω πει πολλέ φορέ, θα το ξαναπώ. Οι μόνε σχέσει οι οποίε δικαιολογούνται να μην έχουν αμοιβιότητα και ανταποδοτικότητα είναι οι σχέσει γονέα με ανήλικα παιδιά. Καμία άλλη σχέση δεν δικαιολογείται να μην έχει αμοιβιότητα και ανταποδοτικότητα. Αυτή είναι απόφαση και δέσμευση για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα φίλη. Εύχομαι ο Θεός να σε έχει γερή και δυνατή. Να ξέρεις ότι βοηθάς πολύ κόσμο με το έργο σου. Σ' αγαπώ πολύ. Συνέχισε μη μας τίποτε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και σε ευχαριστώ που μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτές τις φίλες οι οποίες χρησιμοποιούν τις φίλες τους, αυτές τις φίλες εντός αγωγικών, για να ξεσκάζουν και για να έχουν ακροατήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για το ακροατήριο. Όπως εγώ ζω <laughs> για να σας φτιάχνω βιντεάκια και να με βλέπετε. Έτσι έχει κάποιους άλλους που ζουν για να ε, εκδηγούνται, για να εκδραματίζουν τα δράματα της ζωής τους, τα οποία τα περισσότερα τα εκδραματίζουν με ένα ιστερικό τρόπο, δηλαδή τα φτιάχνουν να φαίνονται πολύ, πολύ τραγικά ενώ δεν είναι, γιατί πραγματικά ψάχνουν να ρουφήσουν ενέργεια. Μιλούμε για τους λεγόμενους, για τα λεγόμενα βαμπύρ ενέργειες, υπάρχει αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία, ή τις ρουφίχτρες ενέργειες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν με ένα τεράστιο κενό μέσα τους, γιατί όποιο άνθρωπος δεν προσπαθεί να φτιάξει σχέση με τον εαυτό του, δεν δουλεύει με το μέσα του, καταλήγει να κυκλοφορεί με ένα τεράστιο κενό, το οποίο έχει ανάγκη να το γεμίσει από ξένη ενέργεια. Τι εννοώ με αυτό. Ε, θα κάναμε 13 του Μάρτη στην Αθήνα το σεμινάριο για τα συναισθήματα. Με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά, το έχουμε να βάλει και θα το κάνουμε μόλις μπορούμε να το κάνουμε. Σε αυτό το σεμινάριο που θα κάνουμε για τα συναισθήματα θα μάθουμε για τη θεραπευτική λειτουργία των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα είναι πολύ χρήσιμα για τον άνθρωπο. Όταν νιώθω λυπημένο, όταν νιώθω νευριασμένο, όταν νιώθω αγχωμένο, όταν νιώθω οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα, αυτό είναι ένα σήμα που έρχεται από τον εαυτό μου τον ίδιο, ώστε να ενσκύψω στη ψυχή μου και να δω τι πάει Πολλά πράγματα μου μπορούν να πάνε χ ή να πάνε στραβά στην ψυχή ενός ανθρώπου. Μπορεί να κουβαλάει τραύματα από το παρελθόν. Μπορεί να έχει μια κακή σχέση με τον εαυτό του, γιατί μπορεί να τον έχουν μεγαλώσει άνθρωποι που δεν ήταν αγαπητικοί και δοτικοί. Μπορεί να κουβαλάει μια α, ψυχική διαταραχή, την οποία να την έχει κληρονομήσει. Μπορεί να έχει μια, καθα, μια α, κατάθλιψη που να είναι αδιάγνωστη. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία να του προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι πνευματικά τεμπέλης και ανεύθυνος, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και των συναισθημάτων του. Τι σημαίνει ανάληψη της ευθύνης μας και ανάληψη των συναισθημάτων μας. Συνειδητοποιώ ότι για να νιώθω άσχημα κάτι συμβαίνει. Κάνω μία παύση, σχ... σταματώ να ασχολούμαι με άλλους ανθρώπους, με εξόδου. Στρεφεί δραστηριότητες, στρέφομαι προς τα μέσα μου και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς νιώθω και γιατί το νιώθω. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά γραμματισμένοι, δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Για αυτή την περίσταση, ο κατάλληλος ειδικό που θα τους διδάξει συναισθηματικό διαγραμματισμό είναι ένας ψυχολόγος μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Για συναισθηματικό γραμματισμό έχουμε οργανώσει και τα σεμινάρια, τα οποία θα τα κάνουμε. Είμαι αισιόδοξη, θα τα κάνουμε. Όταν είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, θα τα κάνουμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συναισθηματικά γράμματοι, και ψυχικά γράμματα, εντό αγικών αυτή η λέξη, γιατί μιλάμε για ψυχοεκπαίδευση και συναισθηματικό γραμματισμό, δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα αρνητικά του συναισθήματα, να τα συνειδητοποιήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του για να δουν τι έχουν να του πούν. Νιώθω άσχημα. Γιατί νιώθω άσχημα. Τι συνέβηκε. Ποιο αδύναμο κουμπί μου έχει πατηθεί. Από πού προέρχεται αυτό το συνέστημα. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Τι ζητάει η ψυχή μου από εμένα. Τι ζητάει η καρδιά μου από εμένα. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να γιατρέψουμε τη ψυχή μας και την καρδιά μας. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και τη βοήθεια ενός ψυχολόγου ή και ψυχιάτρου ακόμη για να διατρέψουμε τη ψυχή μας και την καρδιά μας. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας γιατρέψει τη ψυχή μας ο φίλος μας, η φίλη μας, το τέρι μας, τα παιδιά μας, οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος που δεν είναι ο θεραπευτής μας ή δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν ο κάθε άνθρωπος προσωπικά σε αυτόν τον πλανήτη αναλάβει την ευθύνη του αυτού του και ασχολείται με τα αρνητικά του συναισθήματα προσπαθώντας να, τα, να γιατρέψει την πληγή από την οποία προέρχονται από το μέσα του, τότε κανείς δεν θα είναι βάρος σε κανέναν άλλο. Είναι ίστατη μορφή εγωκεντρισμού και ανευθυνότητας, αντί να συγκρατούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να τα αντιλαμβανόμαστε, να τα επεξεργαζόμαστε και να τα χρησιμοποιούμε δημιουργικά για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να τα κάνουμε ένα εμετό πάνω στους άλλους, όπως έκανε σε σένα ή δήθεν φίλη σου, γιατί μόνο περί φίλης δεν πρόκειται. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ καλά έκανες και τις έκοψες τη φόρα, κόψε σχέση με οποιουσδήποτε ανθρώπους δεν έχουν αμοιβιότητα σε σένα και αυτό θα μπορεί να είναι κάλλιστα και μια πράξη αγάπης γιατί όταν ένας εγωκεντρικός άνθρωπος φάει πόρτα και του πει ο άλλος ξέρεις δεν μπορώ να αναλάβω τη δική σου ευθύνη. Στοπ! Όχι! Στοπ! Δεν μπορώ! Ανάλαβε την ευθύνη του εαυτού σου. Αν του το πει ένα, αν του το πει δυο, αν του, αν το πουν τρει, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με το μέσα του και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Τον τελευταίο χρόνο, ημερολογιακό χρόνο, χρειάστηκε να το κάνω αυτό το πράγμα σε τρεις γυναίκες, οι οποίες ήθελαν να είναι φίλες μου. Προσπαθούσαν να είναι φίλες μου και εγώ έδωσα, έδωσα το, την, το χώρο για να γίνουν φίλες μου. Γιατί δεν δίνω σε πολλούς ανθρώπους το χώρο για να γίνουν φίλοι μου. Σε κάποιους περιπτώσεις πρέπει και εγώ όμως να το δώσω και τον έδωσα. Τρεις διαφορετικές γυναίκες. Ε, υπήρξαν κι άλλες δύο-τρεις γυναίκες που ήθελαν να είναι φίλες μου και έγιναν φίλες μου και είναι πραγματικές φίλες, με σχέση με αμοιβιότητα. Αυτές οι τρεις λοιπόν διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες έχουν και δύο διαφορετικές ιστορίες, και οι τρεις, και οι δυο λέω, και οι τρεις διαφορετικές ιστορίες, η κάθε μια με τον τρόπο της ήταν ρουφίχτρα ενέργειας του χρόνου μου. Προσπάθησα με διακριτικότητα, με ευγένεια, να το πω, να το ξαναπώ, να το ξαναπώ ότι δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο που δεν είναι δικό μου. Mm? Δεν έχω χρόνο να ακούω γκρίνιες. Δεν έχω χρόνο να ανταλλάζω τεράστια μηνύματα κενά περιεχομένου με φιλοφρονήσεις και μηνύματα που να φωνάζω δώσε μου σημασία, ασχολήσου μαζί μου, κάνε μου τη μαμά που δεν έχω, κάνε μου τη ψυχολόγο που δεν έχω, κάνε μου κάτι εσύ εμένα, ανάλαβε εσύ το δικό μου πόνο. Και στις τρεις περιπτώσεις χρειάστηκε να τσακωθώ μαζί τους για να διακοπεί αυτή η φιλία γιατί επειδή πρόκειται για εξαιρετικά χειριστικά πρόσωπα, όταν είπα σταματώ τη φίλη εδώ, όχι μόνο δεν τη σταμάτησαν, αλλά προσπάθησαν με χίλιους τρόπους να την επαναφέρουν τη συνθήκη, γιατί έχασαν αυτό που έπαιρναν από εμένα. Και εγώ παρέμεινα κάθετη. Άργησα πάρα πολύ και στις τρεις περιπτώσεις να αντιδράσω. Κακίζω τον εαυτό μου που άργησα να αντιδράσω. Θεωρώ ότι ήταν στα πλαίσια α, του people pleasing που είναι ένα στοιχείο που έχω στο χαρακτήρα μου, το οποίο προσπαθώ να εξολοθρεύσω ε, και του το γεγονότος ότι είμαι ευάλωτη στο guilt tripping και ότι αν με κάνει κάποιος να το λυπηθώ τότε μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Έχω αυτό το ελάττωμα, έχω αυτή την αδυναμία, το παραδέχομαι. Άργησα πολύ να αντιδράσω και έχασα πολύτιμο χρόνο χρόνο τον οποίο θα μπορούσα να τον χρησιμοποιήσω για το καλό της δικής μου ψυχής και για το καλό των ψυχών χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο εδώ στο YouTube, όταν όμως το έκανα, έπαθα την πλάκα μου, πρώτον γιατί προσπαθούσα μπάση θυσία να σώσουν αυτά που δεν σώζονταν, όχι επειδή κατάλαβαν το λάθος τους, όχι επειδή ήθελαν να μπουν σε μια αμοιβιότητα, αλλά επειδή ήθελαν να εξακολουθούν να ρουφούν το αίμα μου σαν να λάβαν και όταν ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει αυτό, τότε άκουσα και από πού μπήκα, άκουσα και από πού βγήκα, άκουσα ότι είμαι και ψώνιο, άκουσα ότι είμαι και αδιάγνωστη, άκουσα ότι είμαι και ψυχοπαθή, άκουσα ότι είμαι και κακομαθημένη, άκουσα ότι είμαι σνόπ celebrity που δεν μιλάω στον απλό τον κόσμο και διάφορε άλλε βλακίε, τι οποίες φυσικά δεν τι έλαβα υπόψη, γέλασα και σταυροκοπήθηκα. Σα λέω θρήσκα δεν είμαι, αλλά κάποιε φορέ κάνω το σταυρό μου και είπα ευτυχώ γλίτωσα από ρουφίχτρε ενέργεια αδίσταχτε. Οι οποίε θα κάνουν επίκληση στο συνέστημα, θα κλαφτούν, θα θυμώσουν, θα χρησιμοποιήσουν ένα σωρό χειριστικά μέσα για να επιτύχουν το σκοπό του, το σκοπό τους, ο οποίο είναι ένα και μοναδικό. Να μα εκμεταλλεύονται συναισθηματικά. Όχι στη συναισθηματική εκμετάλλευση. Και τώρα με την καραντίνα είναι καλύτερη περίοδο για να κάνουμε ξεκαθαρίσματα. Όχι μόνο στα ντουλάπια μα, όχι μόνο στι αποθήκε μα, αλλά και στι σχέσει μα. Μακριά από μας οι ρουφίχτρε ενέργεια. Πραγματικά σα το λέω. Αν με ρωτήσει κάποιο τι είναι το πιο προσπουδαίο πράγμα που έχει επιτύχει του τελευταίου 12 μήνε, δεν θα πω ούτε για το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, το οποίο Κυκλοφόρησε 24 Οκτωβρίου του 2019 και έχει κάνει μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Δεν θα πω ούτε για το κανάλι στο YouTube το οποίο προχωράει και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω τίποτα, τίποτα άλλο. Θα πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχω τους τελευταίους 12 μήνες στη ζωή μου είναι ότι κατάφερα να διώξω τρεις ρουφίχτρες ενέργειας, δίθεν φίλες, οι οποίες ήθελαν προσοχή, σημασία από εμένα, ήθελαν να αναλάβω εγώ το συναισθηματικό τους φορτίο και ήθελα μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν. Μακριά από εμά. Μακριά! Καλο βράδυ.